Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, τη λυσίαση σημαντικότερη δημοσίευση τη χρονιά του 2016. Τι σημαίνει? Αυτή είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, λίγα λόγια για το ποια στοιχειώδη μεθοδολογία ακολούθησα σε αυτή τη διαδικασία επιλογής. Οι βάσεις δεδομένων είναι αυτές οι τρεις που βλέπετε. Ο χρονική περίοδος είναι η χρονιά που μας αφορά, το 2016. Οι λέξεις κλειδιά είναι αυτές εδώ. Και προέκυψε ένας συνολικός αριθμός άρθρων 878. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να διαβάσεις 878 άρθρα, όσο καλή διάθεση και να έχεις. Η επιλογή έγινε, στηρίχθηκε καταρχήν στον τίτλο και στο abstract. Και από εκεί και πέρα σε κάποια άρθρα έγινε και πλήρη ανάγνωση. Τώρα, τα τελικά κριτήρια. Να κοιτάξει την έννοια του Ινστιτούτου, αν μας συμφέρει. Επιλογής, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν υποκειμενικά. Δηλαδή, εντάξει, αξιολογήθηκε η συνολική ποιότητα του άρθρου υπό την έννοια του αν το θέμα είναι ενδιαφέρον, αν έχει κάτι καινούριο να μας πει και τι μεθοδολογία ακολούθησαν οι συγγραφείς για να καταλήξουν στο συμπέρασμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι το βασικό μου κριτήριο επιλογής ήταν το δεύτερο. Υπήρξαν άρθρα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Για τη λυθιέση από ερευνητική σκοπιά, που πιστεύω ότι αν τα παρουσίαζα θα ενδιέφεραν ελάχιστους. Άρα το 2 ήταν πολύ σημαντικό για την τελική επιλογή αυτών των άρθρων. Και το 3 για την τυχόν προσφορά του σε περαιτέρω έρευνα, θα έλεγα υπήρξε σαν κριτήριο, αλλά όχι πολύ ισχυρό. Άρα πρακτικά τα 2 πρώτα ήταν και κυρίως το δεύτερο. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρίσμα του κλινικού ενδιαφέροντος, τα 4 πρώτα άρθρα που θα σας δείξω είναι άρθρα των guidelines. Στη χρονιά που μας πέρασε, είχαμε 4 δημοσιεύσεις guidelines. Οι 2 από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, οι 2 από την Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία. Και εδώ βλέπετε το πρώτο που αφορά τη διάγνωση και την συντηρητική αντιμετώπιση της λυθίασης από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Για τα άρθρα της Ευρωπαϊκής δεν θα επιμείνω πολύ, γιατί πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ μια πρόσβαση την έχετε, λίγο πολύ έχετε μελετήσει. Θα σταθώ απλώς στα πιο, όχι τα πιο ενδιαφέροντα, αυτά που είναι καινούργια, αυτά που διαφοροποίησε η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση των guidelines. Και ξεκινούμε. Το πρώτο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ρόλο της low dose CT. Είναι κρίμα που ο κ. Μητρόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, γιατί χθες είχαμε ένα debate στο θέμα της απεικόνησης της λυθίασης. Βλέπετε εδώ ότι με level of evidence 1B η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία συνιστά για ασθενείς με BMI κάτω από 30 τη low dose αξονική τομογραφία χωρίς και γραφικό. Επομένως, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, είτε πιστεύουμε ότι το περιχωράφημα και η NOC είναι καλή, είτε όχι. Αυτό λένε τα guidelines με υψηλό επίπεδο απόδειξης. Αν θέλουμε, το δεχόμαστε, αν θέλουμε, όχι. Και ένα σχόλιο δικό μου εδώ, ότι αν ψάξετε τη βιβλιογραφία θα δείτε ότι η low dose, αξονική τομογραφία, έχει πολύ ψηλά ποσοστά ευαισθησία σε λίθους πάνω από 3%. Και η λύθη αυτή είναι και, ας πούμε, κλινικά σημαντική, αν δεχτούμε αυτόν τον όρο ότι ισχύει. Ιδέα δεν έχω πάρει από αυτό. Τώρα, δεύτερη αλλαγή των guidelines. Πριν από 2 χρόνια, από το ίδιο αυτό βήμα, μου είχε ανατεθεί να αμφισβητήσω τα guidelines της λυθίασης. Ένα από τα σημεία τότε που είχαμε πολύ έντονα έτσι αντιπαρατεθεί και είχαμε σχολιάσει ήταν το μέγεθος του λίθου στον ουρητήρα όταν ο ασθενής επρόκειτο να μπει σε συντηρητική αντιμετώπιση. Τα guidelines τότε έδιναν ένα νούμερο 10 μιλιμέτρα. Οι μελέτες που υπήρχαν στη βιβλιογραφία, παλαιότερες, δεν υποστήριζαν πουθενά αυτό το νούμερο. Και είχαμε πει τότε ότι ήταν κάπως αυθαίρετο και υπερβολικό. Λοιπόν, η Επιτροπή των Guidelines το άλλαξε αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω αν άκουσε εκείνο το debate, φαντάζομαι πως όχι, ή αν το μετέφερε ο κύριος Σκολαρίκος. Βλέπετε ότι πλέον, εάν αποφασίσετε να κάνετε συντηρητική αντιμετώπιση, το όριο έχει πάει στο 5. Δεν είναι κάτω από 6. Από 10 πήγε 5. Το παράκαναν λίγο, θα έλεγα. Εγώ θα βάζα ένα 6 με 7. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή των Guidelines το παραδέχεται ότι το ακριβές cut-off δεν μπορεί να καθοριστεί από την βιβλιογραφία, αλλά η Επιτροπή συνιστά κάτω από 6. 5 δηλαδή. Άρα, σήμερα, αν κάποιος βρει ένα λίθος στον ουρητήρα που είναι 6 χιλιοστά και πει ότι εγώ θα του κάνω ουρητηροσκόπηση, με βάση τα Guidelines δικαιούται να το κάνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ όχι απόλυτα. Αλλά σίγουρα με αυτό το νούμερο συμφωνώ καλύτερα από ότι με το 10 που είχαν οι προηγούμενες εκδοχές των Ευρωπαϊκών Version των Guidelines. Επιμένουν στην χορήγηση της Medical Expulsive Treatment με πολύ ψηλό level of evidence, ένα α. Το ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι ότι συνιστά τους α blockers για την αποβολή των λίθων σε όλο τον ουρητήρα. Ενώ, όπως ξέρετε, οι περισσότερες μελέτες αφορούν το τελικό τμήμα του ουρητήρα. Πάμε στο δεύτερο άρθρο. Τα guidelines στην χειρουργική θεραπεία της λυθίασης, στην παρεμβατική θεραπεία, εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά. Παραμένει
η διαδερμική γυαλίθρος πάνω από 2 σαν η βασική επιλογή. Απλώς κάτω από 2 η εξωσωματική ανταγωνίζεται με την ενδορολογία, όπου ενδορολογία σημαίνει διαδερμική ή ουρτυροσκόπηση. Γενικά το πνεύμα είναι ότι η ουρτυροσκόπηση διαρκώς ανεβαίνει, ωστόσο οι γενικοί κανόνες είναι αυτοί που ξέρατε, δεν άλλαξαν πολλά. Στην ουρτυροσκόπηση επίσης τα ίδια, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα όσον αφορά τις συστάσεις. Στο τελικό τμήμα φαίνεται ότι μάλλον η ουρτυροσκόπηση κερδίζει την εξωσωματική σε οποιοδήποτε μέγεθος. Κάτω από 10 δίνουν αυτό εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι συμφωνεί κανείς. Περισσότερη ουρτυροσκόπηση θα κάναμε. Στο πάνω τριτημόριο ισχύουν αυτά που ξέραμε. Δεν άλλαξε τίποτα. Να αλλάξω το βιογραφικό μου. Εδώ έχει αλλάξει κάτι. Μια σύσταση για τον προσδιορισμό του λίθου πριν από τη θεραπεία. Πάλι αυτό συνδέεται με τη χθεσινή μας διαφωνία στο περιστατικό, στην παρουσίαση του Σταύρου του Σφουγγαριστού, όπου βλέπετε πως η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία προτείνει, και παρότι δεν έχει ψηλό level of evidence, την μελέτη και προσπάθεια αναγνώρισης της σύστασης του λίθου προ-παρεμβάσεως. Και αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει από την ακτινογραφία, αν φαίνεται, δεν φαίνεται, από το pH των ούρων κλπ, από το προηγούμενο ιστορικό, αλλά βλέπετε ότι κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι μονάδες Hounsfield στην αξονική τομογραφία. Και συστήνει με level of evidence 1, αν είναι πάνω από 1000, η εξωσωματική δεν ενδείκνυται. Έτσι, ξανά, για να τα συνδέσω με τα χθεσινά, όσοι ήσασταν εδώ, μπορεί εμείς να έχουμε τις προσωπικές μας απόψεις, αλλά η βιβλιογραφία αυτά λέει και αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε και εμείς. Η αξονική τομογραφία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαγνωστική προσέγγιση της λιθίας. Αυτό είναι το τελικό μήνυμα που παίρνω εγώ μέχρι τώρα από όλα αυτά. Και πάμε στα αμερικάνικα guidelines. Τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουν δημοσιευθεί το Μάιο του 2016 σε Part 1 και Part 2. Στο υλικό που μας ζητάει ο κύριος Χατζηχρήστου να στέλνουμε στην πορταριά στα άρθρα ανασκόπησης που έστειλα, είναι το Part 1 και το Part 2, θα τα βρείτε πλήρη αυτά τα άρθρα για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο Journal of Urology. Η σύστασή μου είναι, διαβάστε τα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας πω μόνο και εδώ τα κλινικά σημεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον και όχι όλο το άρθρο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, με μαύρο είναι το recommendation. Το από κάτω είναι το κείμενο όπως το έχω πάρει copy-paste από το άρθρο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να προλάβετε να το διαβάσετε. Πρώτη σύσταση. Εάν σκοπεύετε να κάνετε αξονική τομογραφία, πρέπει να κάνετε μία non-contrast CT, άντε πάλι. Τι? Με strong recommendation. Αυτό δεν το έβαλα για την αξονική τομογραφία, το έβαλα για άλλο λόγο. Πάλι πριν από 2 χρόνια στην αμφισβήτηση των guidelines υπήρξε σοβαρό θέμα εδώ, γιατί διαφωνήσαμε στο εξής. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, αν διαβάσετε τα guidelines, λέει, εάν σκοπεύεις να κάνεις χειρουργική παρέμβαση, πρέπει να έχεις μία μελέτη με σκιαγραφικό, πρέπει να έχεις μία contrast study. Προσωπικά διαφωνούσα. Ο κύριος Μητρόπουλος, ο οποίος απουσιάζει, έλεγε ότι έπρεπε να κάνεις μία μελέτη με σκιαγραφικό. Η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία έρχεται και μας λέει στα recommendations ότι εγώ θέλω μία αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Και νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα, τις πληροφορίες που θέλει κανείς για να παρέμβει διαδερμικά, τις έχει με μία απλή αξονική χωρίς σκιαγραφικό. Εδώ τα αμερικάνικα guidelines διαφοροποιούνται από τα ευρωπαϊκά. Η ευρωπαϊκή εξακολουθεί να λέει ότι θέλει contrast study πριν παρέμβεις. Λοιπόν, άλλο σημείο που η αξονική με βάση τους Αμερικάνους παίζει ρόλο στην επιλογή του αν θα κάνεις εξωσωματική ουρτυροσκόπηση. Και εδώ συνιστά μια non-contrast CT για να επιλέξεις την καλύτερη λύση για τον ασθενή σου. Με ποιο τρόπο? Βλέποντας που είναι η πέτρα, την ανατομία, το βαθμό υδρονέφρωσης και τις μονάδες Hounsfield. Είναι conditional βέβαια το recommendation, είναι σύσταση υπό όρους δηλαδή, οπότε εδώ είναι πιο χαλαρή η σύσταση αυτή, όμως υπάρχει. Τώρα, κάτι που το ξέρουμε όλοι, δεν ακουμπάμε ποτέ ασθενή με λιθίαση, αν δεν έχουμε μία απόδειξη ότι δεν έχει ενεργό ουρολίμωξη. Το έβαλα αυτό εδώ για ποιο λόγο. Οι Αμερικάνοι το έκαναν πάντα αυτό, εγώ το θυμάμαι και από τον καιρό που έκανα εκεί το fellowship, ότι δεν ζητάνε καλλιέργεια ούρων. Ζητάνε μια γενική ούρων και μάλιστα την κάνουν μόνοι τους εκεί στο εξωτερικό ιατρείο με ένα stick. Αν ο ασθενής έχει ποιοσφαίρεια, νητρόδι και σχετικά αλκαλικό pH κλπ, τότε παραμπέμπουν τον ασθενή για καλλιέργεια. Αν όχι, μένουν στη γενική ούρων και με αυτή προχωρούν. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία συνιστά καλλιέργεια ούρων, αλλά το μήνυμα και από τους δύο είναι μην ακουμπήσουμε ασθενή ο οποίος έχει ενεργό ουρολίμωξη χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Αυτό είναι το μήνυμα. Απλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο απλό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και την καλλιέργεια ούρων στην τελική ανάλυση. Είναι πιο απλή η ζωή μας ακόμα με αυτό το recommendation. Αν θέλετε, το εφαρμόζετε. Εδώ είναι η μόνη σύσταση που δίνει για να κάνεις απεικονιστικό έλεγχο με σκιαγραφικό. Μόνο όταν έχεις σύνθετους λίθους ή περίεργη ανατομία, τότε συνιστά
η Αμερικάνικη Γεωλογική Εταιρεία να κάνει επιπλέον μελέτη με σκιαγραφικό. Αλλιώς η non-contra standing αρκετή. Κάτι πολύ επιθετικό, με εντυπωσίασε όταν το διάβασα. Όταν υπάρχουν πολυματικά συγκρίματα, πρέπει να προσφέρουμε στον ασθενή μας ενδοσκοπική αντιμετώπιση, ειδικά αν πρόκειται για αλήθους φλεγμονώδεις. Αυτό, αν το σκεφτείτε λίγο, είναι απίστευτα επιθετική πολιτική. Στηρίζεται σε κάποιες μελέτες που λένε ότι πραγματικά, όπως αυτή του Ραμάν, που μετά από διαδερμική, 43% των ασθενών με πολυματική λιθίαση είχαν ένα επεισόδιο μέσα στους 32 μήνες. Δεν ξέρω αν φτάνουν μια-δύο μελέτες για να το πεις αυτό. Είναι moderate recommendation με grade C. Το grade C είναι το κατώτερο επίπεδο απόδειξης. Το grade B είναι μέσο και το grade A είναι εκεί που έχει την καλύτερη βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας το δείχνω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το υιοθετήσουμε για όλες τις περιπτώσεις. Ίσως θα συμφωνήσω ότι αξίζει τον κόπο για τους φλεγμονώδεις λίθους. Γιατί η φλεγμονώδης λιθίαση είναι κάτι άλλο. Διαφέρει από τις άλλες μορφές. Εξωσωματική. Αν αποτύχει, λένε τα αμερικάνικα guidelines, δεν θα κάνεις δεύτερη. Ούτε τρίτη. Μια πρακτική που την εφαρμόζουμε στην Ελλάδα. Απέτυχε η πρώτη, κάνε μωρέ και μια δεύτερη. Εάν αποτύχει η πρώτη, δεν θα κάνεις δεύτερη. Αν η πρώτη σπάσει το λίθο μερικώς, δικαιούσε να κάνεις δεύτερη ή ενδεχομένως και τρίτη προσπάθεια. Moderate recommendation. Δεύτερο κομμάτι των guidelines. Εδώ, μια διαφοροποίηση από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία στην συντηρητική αντιμετώπιση λίθων ουρητήρα. Κοιτάξτε λίγο εδώ. 10. Επομένως, αν είστε με τους Αμερικάνους, μπορείτε να βάλετε σε συντηρητική αντιμετώπιση ένα λίθο ουρητήρα μέχρι και 10 μιλιμέτρα. Αν είστε με τους Ευρωπαίους, το νούμερο αυτό είναι το 5. Έχει μεγάλη απόκληση, αλλά νομίζω ότι αυτοί εδώ υπερβάλλουν, λίγο υπερέβαλαν και οι Ευρωπαίοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι ένα 6 περίπου, όπως το είπα και πριν, 6 με 7 χιλιοστά είναι ένα λογικό ανώτατο όριο αναμονής. Όμως, ξεκαθαρίζουν ότι η medical expulsive treatment αφορά τον distal ureter, όχι όλο τον ουρητήρα. Αυτή είναι η διαφορά των guidelines των Αμερικάνικων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στο αντίστοιχο κομμάτι. Εδώ, αυτό επειδή είναι πολύ, το περνάω σχετικά γρήγορα, αν θα βάλεις pigtail μετά από ουρητηροσκόπηση. Θεωρούν δεν είναι απαραίτητο αν δεν έχεις κάνει βλάβη στο βλενογόνο, αν δεν υπάρχει υποψία στενώματος που θα εμποδίσει τα συγκρίματα, αν ο άλλος νεφρός είναι φυσιολογικός και αν δεν σκοπεύεις να ξαναμπείς αργότερα. Νομίζω ότι η θεωρία του να συζητήσουμε για το αν θα μπει πικτέλ ή θα μπει μετά την ουρητηροσκόπηση θα μας έπαιρνε όλη τη συνεδρία, οπότε το προχωράω γρήγορα. Εδώ είναι κάτι το οποίο ήθελα να το σχολιάσουμε. Πολλοί συνάδελφοι κάνουν εύκαμπτη κυρίως ουρητηροσκόπηση με pre-standing, δηλαδή παίρνουν τον άρρωστο, του βάζουν το stent, ώστε να μπορούν μετά να δουλέψουν πιο άνετα, να βάλουν το θικάρι τους πιο άνετα κλπ. Η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία δεν το συνιστά. Η τοποθέτηση stent ρουτίνα πριν την ουρητηροσκόπηση δεν συνιστάται. Παρά το γεγονός ότι σε αναδρομικές και όχι καλά σχεδιασμένες μελέτες έχει δείξει ότι έχει καλύτερα ποσοστά stone free. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό και θα σας πω γιατί θα συμφωνήσω, γιατί σαν ελάχιστα επεμβατικοί ουρολόγοι στην ενδορολογία, θέλουμε να επιβαρύνουμε λίγο τον ασθενή μας. Το να τον πάρεις και να του βάλεις ένα stent, δηλαδή να πάρει μία αναισθησία για να του βάλεις το stent. Γιατί κανονικά το stent πρέπει να πει με αναισθησία. Άσχετα αν εμείς το βάζουμε ξερό στα εξωτερικά ιατρία με τον άρρωστο ξύπνιο, έτσι. Και να το κάνεις μετά την ουρτηροσκόπηση και μετά να το κάνεις κι άλλη μια διαδικασία για να βγάλεις το stent, το έχεις κάνει για μια πέτρα στην πίελο 1 εκατοστό, το έχεις κάνει 3 συνεδρίες. Δεν είναι και τόσο ελάχιστα επεμβατικό εδώ που τα λέμε. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, τα guidelines των Αμερικάνων λένε μη βάλετε stent ρουτίνα. Άρα, εκτός ρουτίνας, πού θα έβαζες? Εκτός ρουτίνας. Αν ένας ασθενής έχει ένδειξη γιατί έχει μια απόφραξη ή είχε μια ουρολίμωξη, ναι, θα έβαζα. Δηλαδή, θα έβαζα σε ασθενείς που το επέβαλαν οι κλινικές συνθήκες. Έχεις ένα ασθενή με πέτρα στο ρουτήρα που σου ήρθε με πυρετό. Και απόφραξη. Αυτός θα πάρει ένα stent, θα απειρετήσει και εκεί θα εκμεταλλευτείς το stent που έβαλες για να κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολα μετά. Αλλά ένας ασθενής με μια πέτρα στην πίελο που θα του κάνεις εύκαμπτη, χωρίς απόφραξη, δεν έχει λόγο να του βάλεις stent. Έτσι λένε αυτοί. Εντάξει. Και εγώ συμφωνώ. Κάνουμε ερωτήσεις ενδιάμεσα. Αυτό είναι μια κουβέντα τεράστια, καταρχάς.
Το θέμα είναι ότι επειδή στα ΕΦΚΑΜ τα χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι θηκάρια πλέον, έτσι, δηλαδή το 12-14 όταν κάποιος έχει ένα digital ουρετεροσκόπιο το χρησιμοποιεί, είναι πάρα πολλές τις φορές που με το 12-14 τοποθετώντας σε έναν ουρητήρα που δεν έχει βάλει stent, τραυματίζεται ο ουρητήρας. Άρα το ερώτημα είναι, φοράω ζώνη στο αυτοκίνητο για να με σώσει τη μια φορά που θα χρειαστεί ή δεν τη φοράω καθόλου. Έτσι, δηλαδή, εμένα η άποψη προσωπική και το έχω βάλει πλέον, το έχουμε δει πλέον στην κλινική και για την εκπαίδευση και για όλα, ο ουρητήρας που έχει stent και στην άκαμπτη και στην εύκαμπτη δίνει λιγότερες επιπλοκές μετά. Οπότε η λογική είναι, ναι, μπορεί να κάνεις μία παραπάνω παρέμβαση στον ασθενή σου, αλλά τελικά έχεις λιγότερες επιπλοκές. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω, θα συμφωνήσω απόλυτα. Το θέμα ποιο είναι, ότι η άποψή μου, προσωπική πάντη, δεν είναι απαραίτητο να βάλεις θικάρι. Δηλαδή, εγώ θα δοκιμάσω να βάλω θικάρι σε όλες τις περιπτώσεις, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Και μάλιστα, επειδή εγώ χρησιμοποιώ το Cobra, το οποίο θέλει θικάρι 11-13, είναι λίγο δύσκολο θικάρι. Το 12-14 είναι ακόμα χειρότερο. Το 10-12, το στάνταρ θικάρι, το παλιό στάνταρ, ήταν πιο εύκολο να μπει. Δεν μπαίνει σε όλους. Πράγματι. Θα κάνεις μια προσπάθεια, θα κάνεις δύο, θα κάνεις καμιά μικροδιαστολή. Έχει καλώς. Δεν μπει. Προσωπικά βάζω κατευθείαν το ουρετεροσκόπιο πάνω από το σύρμα και χρησιμοποιώ την τεχνική του smash and go. Δηλαδή κάθομαι, κάνω ένα dusting και φεύγω. Επομένως, ναι, μεν έχει δίκιο ο Βαγγέλης ότι η ζωή σου είναι πιο εύκολη αν έχεις ένα διασταλμένο ουρητήρα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξαναλέω και πάλι πρέπει να δείτε και τη μεριά του ασθενούς. Εάν νομίζετε ότι τα ποσοστά επιτυχίας σας στην εύκαμπτη διαφοροποιούνται δραματικά με το pre-standing, κάντε το. Δύο λεπτά λίγο να δώσω μια εικόνα, συγγνώμη, ναι. Βαγγέλη. Πόσοι κάνουν ουρητηροσκοπήσεις, πόσοι κάνουν εύκαμπτες, μάλιστα. Πόσοι χρησιμοποιούν θικάρι, όλοι. Μάλιστα. Όλοι όσοι κάνουν. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι το εξής. Και έχει αποδειχθεί αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση έχει πολλές επιπλοκές συσσεπτικές. Έτσι, δηλαδή, είναι τεράστιος κίνδυνος. Yeah. Όταν λοιπόν δεν βάζουμε το θικάρι και ανεβαίνουμε πάνω και φλασάρουμε, ένα flashing της pump απλή ανεβάζει την πίεση και έχει αποδειχθεί τελευταία, αυτό είναι συγκλονιστικό, 8 φορές πάνω από το κανονικό. Όταν λοιπόν είσαι και φλασάρεις επ' ένα μισάωρο και ανεβάζει την πίεση 8 φορές πάνω, έχεις σπάσει πλέον όλους τους φραγμούς του νεφρού, γίνεται reflux μέσα στα τέτοια και ανεβάζει τις πιθανότητες σου να κάνει σύψη. Έτσι. Και σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Βαγγέλης, έχει δίκιο, αλλά προσέξτε πάλι. Έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες. Για παράδειγμα, εγώ σας είπα, είναι προσωπικό και ο Σταύρος, ξέρω, ο Σουγκαριστός στη Θεσσαλονίκη το ίδιο χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιώ το Cobra. Το Cobra έχει δύο κανάλια εργασίας. Το ένα κανάλι χρησιμοποιώ για πλύση, το άλλο το 3,3 για απορροή. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα θικάρι 12 French, διαμέτρου 12. Και έχετε βάλει ένα εργαλείο που έχει, μέσα, που έχει διάμετρο εξωτερική 9 με 10 French. Τι διαφορά έχετε? 3 French. 3 French είναι η διαφορά σας για να έχετε απορροή. Το Cobra έχει 3 French κανάλια απορροής. Πρακτικά την απορροή την έχεις εξασφαλίσει με το συγκεκριμένο εργαλείο. Το δεύτερο όμως, επειδή όμως αφορά το συγκεκριμένο εργαλείο και θα πει κάποιος, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ το Cobra, βάζω το Olympus στο digital. Ωραία. Πόσοι από εσάς ανεβάζετε το θεκάρι μέχρι την πίελο, γιατί αυτό με την απορροή το ακούω συνέχεια, αλλά αν ρωτήσεις τους ουρολόγους, τους ενδορολόγους ευρωπαϊκά ή στην Αμερική, θα σου πούνε ότι εγώ το θεκάρι μου το αφήνω στη μέση του ρητήρα. Και πώς παροχετεύει από τη μέση του ρητήρα και σου ρίχνει τις πιέσεις στην πίελο, για πείτε μου. Να σου πω σε, επί αυτού, ναι. Όταν έχεις βάλει stent πριν, ο ρητήρας είναι ήδη πιο διασταλμένο. Εντάξει, okay. Μα δεν θα βάλει θικάρι αν δεν έχει βάλει stent. Τις περισσότερες φορές όταν δεν έχει βάλει stent, βλέπει ότι το θικάρι μπαίνει με ζόρι μέσα. Θα σας πω. Η δική μου εμπειρία για το θικάρι 11-13 είναι ότι δεν θα μπει το θικάρι σε no stent του ρητήρες περίπου στους 2 στους 10. Στους 8 στους 10 θα μπει. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Θα μου πει για αυτού του δύο να βάλουμε τη ζώνη που είπε ο Βαγγέλης. Ναι, δεν λέει κανείς ότι έχουν δίκιο αυτοί. Το αναφέρουμε. Το σταθμίζουμε. Δεν σας είπα ότι είναι απόλυτη ούτε μία θέση ούτε άλλη. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Στέλιο. Το θικάρι θα μπει. Το έχω κάνει και εγώ προσωπικά. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές μπαίνει, αλλά με υπερβάλλοντα ζήλο. Έτσι. Και τι σημαίνει υπερβάλλοντα ζήλο? Σημαίνει ότι δεν είναι τόσο πολύ στο να μην μπει. Αυτό το λίγο κρουκ. Και είναι οι φωτογραφίες που βλέπουμε πάντα όταν τραβιόμαστε προς τα πίσω μετά και βλέπεις ότι έχει σπάσει το ουροθύλιο, έχει σπάσει. Δηλαδή, αυτό και δεν το καταλαβαίνει από την τρέλα σου να το βάλει. Εντάξει, δεν είναι. Ενώ όταν έχεις βάλει το pigtail, βλέπεις ότι πάει βούτυρο επάνω. Να επισημάνω ένα πολύ βασικό πράγμα. Ότι όπως είπε ο κύριος Λιάτσικος, η ζώνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φοράει ο κάθε οδηγός. Το αν κάποιος είναι Άρη Βατάνεν
και μπορεί να καταφέρει τα δύσκολα χωρίς να προκαλέσει ατύχημα, εγώ θα κάνω τετακέ και θα βγω από την πίστα. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και όταν βγάζουμε και αυτά τα recommendations είναι ο απλός κόσμος. Έτσι. Όχι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι experts των experts. Εγώ λοιπόν νομίζω, δεν είμαι καθόλου... Νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνήσουν ότι για τα πρώτα 100 χειρουργία δεν συζητάμε να μην βάλετε stent. Μετά κάντε ό,τι αποφασίσετε δηλαδή. Συγχωρήστε με, γιατί αν, για να μιλάμε επί πραγματικού τώρα αυτή τη στιγμή, πόσοι ουρολόγοι στην Ελλάδα θα αρχίσουν να φτιάξουν αυτά τα 100 χειρουργία που δεν ξέρω αν αντιστοιχεί σαν learning curve για τη συγκεκριμένη επέμβαση, και μάλιστα με εύκαμπτες ουδητηροσκοπήσεις θα τα κάνουν έτσι το ένα πίσω από το άλλο. Μην τρελαθούμε, διότι θα μπούμε ξανά στην κουβέντα των χιλιαστών σε αυτή την ιστορία. Και έχει υποφέρει η ελληνική ουρολογία από τους χιλιαστές. Ας είμαστε λίγο πραγματικοί για τα νούμερα τα οποία έχει ο καθένας σε αυτή την ιστορία και όχι κάποια κέντρα αναφοράς όπου δημιουργούνται οι experts. Δεν θα μπορέσω να συγκριθώ εγώ ποτέ. Ό,τι και να κάνω, είτε με τον κύριο Λιάτσικο είτε με τον κύριο Γιαννακόπουλο στην ενδοσκοπία του ανώτερου ουρουπητικού. Θα παραμείνω ένας φτωχός, φτωχότατος, άπειρος άνθρωπος, ο οποίος δυνητικά θα είμαι επικίνδυνος. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα, κατά την άποψή μου, δεν είναι τόσο σοβαρό για να διαφωνήσουμε ιδιαίτερα. Εγώ σας δίνω τα recommendations στην Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη, η οποία συμφωνεί με αυτό, με βάση την προσωπική μου εμπειρία. Υπάρχει αντίθετη άποψη με βάση την προσωπική εμπειρία του Ευαγγέλη, ενδεχομένως κάποιος άλλος συνάδελφος να έχει άλλη άποψη. Ο καθένας ακολουθεί την πρακτική του. Εγώ ξαναλέω, σας εξέφρασα τη δική μου εμπειρία και τις δυσκολίες με το θικάρι στις περιπτώσεις που δεν έχουμε στεν. Δεν είναι τρομερές. Δεν θυμάμαι να έχω σοβαρές βλάβες. Έχουμε μικροπεριστατικά μισχυσήματα. Από εκεί και πέρα, να το recommendation. Είτε το ακολουθούμε είτε το αγνοούμε. Δεν χρειάζεται ούτε να διαφωνήσουμε σε μείζωνα βαθμό ούτε τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, να κάτι όμως το οποίο εδώ θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε σε μείζωνα βαθμό. Αυτό εγώ το πιστεύω εδώ και μια δεκαετία. Δηλαδή, όποιος πάει να κάνει ουρητηροσκόπηση και δεν έχει δίπλα του εύκαμπτο για πέτρα που είναι πάνω από το κάτω τριτημόριο του ουρητήρα, για να μην πω ότι και για αυτή ακόμα ενδεχομένως κάποιες φορές, θα πρέπει να έχει εύκαμπτο. Λοιπόν. Και είναι αυτό που το ζω ακόμα και τώρα στην κλινική. Βλέπω στην ακτινογραφία μια πέτρα συμπιωτηρική συμβολή. Πού θα πας, ρε Κώστα, να κάνει? Θα πάρω το μεταλλικό, θα φτάσω. Θα φτάσεις? Α, θα φτάσω. Τι διάλογο, μόνο εγώ δεν φτάνω. Και δεν φτάνεις, όχι πάντα. Φυσικά, πιο πολλές φορές θα φτάσεις. Αλλά υπάρχουν φορές που δεν θα φτάσεις. Ή που θα σου φύγει πίσω στο νεφρό και τι θα κάνεις μετά? Θα βάλω, λέει, στεν και θα τη στείλω για εξωσωματική λιθοτριψία. Άμα ήταν έτσι, δεν τον έστειλε για εξωσωματική από την αρχή και τον έβαλε τον άνθρωπο στο χειρουργείο. Η ουρητηροσκόπηση, αυτό λέει ουσιαστικά η οδηγία αυτή του recommendation, είναι μία επέμβαση. Απλά στη διάθεσή μας έχουμε δύο εργαλεία. Το άκαμπτο, το οποίο βγάζει την πιο πολλή δουλειά και μακάρι να την τελειώσει την επέμβαση με αυτό, και το εύκαμπτο που πρέπει να είναι πάντα εκεί όταν χρειαστεί για να τελειώσει την επέμβαση. Αυτό το λέω και το πιστεύω ακράδαντα και χαίρομαι πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι είναι clinical principle. Δεν υπάρχουν strong evidence γι' αυτό, είναι πιο πολύ η άποψη του panel. Λοιπόν, στη διαδερμική, εντάξει, ισχύουν τα ίδια, πάνω από 2 εκατοστά είναι η θεραπεία εκλογής. Για πάνω από 10 εκατοστά στον κάτω πόλο, όχι εξωσωματική, τα ξέρετε αυτά. Άλλωστε, οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν τις μελέτες στην Lower Pole 1 και Lower Pole 2. Και κάτι που επίσης πίστευα χρόνια και το εφαρμόζω χρόνια, είναι ποτέ δεν έκανα στη ζωή μου διαδερμική χωρίς να έχω το εύκαμπτο νεφροσκόπιο δίπλα. Ακόμα και σε μια πέτρα στην Πίελο. Είναι εκπληκτικό ότι όταν το βάλεις μέσα και κάνεις μια βόλτα στους κάλικες, περίπου στους μισούς ασθενείς θα βρεις κάτι. Θα μου πεις, θα βρεις ένα σύγκριμα 3 χιλιοστά και κάτι έγινε. Αυτό το σύγκριμα των 3 χιλιοστών είναι αυτή η μελλοντική υποτροπή που σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα σου κάνει την καινούρια πέτρα. Λένε λοιπόν, flexible nephroscopy should be standard part of PCNL. Λοιπόν. Και τελευταίο από τα Αμερικάνικα guidelines, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι ο χρόνος έχει ξεφύγει πολύ, είναι αυτό εδώ, το οποίο, αγαπητοί συνάδελφοι, το ξέρετε σαν ουρολόγοι, και οφείλω να ομολογήσω ότι πια δεν έρχονται ασθενείς με στρουβίτη, με κοράλια στρουβίτη και σύσταση από ουρολόγο, μην κάνεις τίποτα.
όπως παλιά, αλλά έρχονται από άλλες ειδικότητες. Πρόσφατα είδα μια νέα κοπέλα, ήρθε από τον νεφρολόγο με δύο κοράλια άμφο, που της είπε την περίφημη ατάκα, αφού δεν σε ενοχλούν, μην τα πειράξεις. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως ουρολόγοι, ότι οι λύθοι στρουβίτη και ειδικά τα κοράλια στρουβίτη είναι λύθοι επικίνδυνοι και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συντηρητική αντιμετώπιση δεν χωρά. Τέλος. Και αυτό το τονίζει η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία, είναι το τελευταίο recommendation στο άρθρο, το part 2 που σας έδειξα. Και για να το συνδέσουμε με αυτό, πάμε σε ένα άλλο άρθρο που διάλεξα από τη βιβλιογραφία του 2016, που μου έκανε πολύ εντύπωση. British Journal of Urology, με τον τίτλο «Αν οι λύθοι ακόμα σκοτώνουν». Guys, έκαναν μια αναδρομική μελέτη λοιπόν αυτή, 15 ετία, 99-2003, για να δουν τα ποσοστά θανάτων από λυθίαση. Χρησιμοποίησαν τα στατιστικά δεδομένα του Εθνικού Συστήματος και χρέωσαν σαν θανάτους από λυθίαση ό,τι είχε ICD code, ICD-10 code, από νη 20, αν σας θυμίσω, νη 20 είναι η λυθίαση του νεφρού, μέχρι νη 23 που παίρνει όλες τις περιπτώσεις λυθίασης του ροπιδικού. Λοιπόν, και δείτε εδώ λίγο ότι το 75% περίπου των θανάτων οφείλονται σε πέτρες στο νεφρό, ένα περίπου 8% σε πέτρες στο ουρητήρα και το υπόλοιπο είναι λύθη σε άλλα σημεία ή μη προσδιορισμένη λύθη. Ενδιαφέρον είναι ότι η πιο συχνή θάνατη στις γυναίκες ήταν από λύθους του ανώτερου ροπιδικού, ενώ στους άντρες από λύθους του κατώτερου ροπιδικού. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε μια συνεχής αύξηση των θανάτων, μια τάση αύξησης από το 1999 μέχρι το 2013, πράγμα αξιοπερίεργο και το οποίο επιβεβαιώνεται εδώ και στον πίνακα, όπου αν δείτε τα νούμερα, αν εξαιρέσουμε εδώ μια μικρή πτώση, από εδώ και κάτω υπάρχει διαρκής αύξηση. Και το ερώτημα είναι, γιατί πεθαίνουν περισσότεροι ασθενείς τώρα που είμαστε καλύτεροι, που έχουμε καλύτερο εξοπλισμό κλπ. Μία εξήγηση είναι πιθανόν ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα της λυθίασης. Και έχει αυξηθεί για γνωστούς λόγους. Παχυσαρκία, δυτικός τρόπος διατροφής, αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλπ. Άρα, αφού αυξήθηκε σε συχνότητα η πάθηση, αυξάνονται και οι επιπλοκές της, με την πιο σοβαρή από όλες, βέβαια, το θάνατο. Και από τι πεθαίνουν αυτοί οι ασθενείς? Συνήθως πεθαίνουν από ουρολίμωξη και σύψη. Μια δεύτερη αιτία θανάτου είναι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Σας θυμίζω όμως, πολλοί θα το γνωρίζετε, ότι η τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια από λυθίαση αποτελεί μόλις το 3% των ασθενών αυτών. Πιο πολλοί ασθενείς δηλαδή δεν παθαίνουν νεφρική ανεπάρκεια από λυθίαση. Και το τρίτο αίτιο, πιθανό αίτιο θανάτων, είναι επιπλοκές από το χειρουργείο. Όχι απαραίτητα λόγω μιας αιμορραγίας στη διαδερμική που οδήγησε σε θάνατο, αλλά μπορεί να κάνει ένα έμφραγμα τα διαδερμική ο ασθενής. Προφανώς και αυτά παίζουν μέσα, αλλά η βασική αιτία είναι ουρολίμωξη και σύψη. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι γυναίκες πεθαίνουν περισσότερο. Είναι πιο πολλές οι γυναίκες. Μια μισή φορά παραπάνω. Και μάλιστα σε μία νόσο που οι άντρες έχουν διπλάσια συχνότητα. Γιατί? Προφανώς λόγω των λοιμώξεων, των ουρολοιμώξεων που είναι πιο συχνές στις γυναίκες, τα μεγαλύτερα ποσοστά λύθων στρουβίτη και μιας λεπτομέρειας που πιστεύω ότι πολλοί τη γνωρίζετε, οι υδατικολόγοι την ξέρουν. Εάν μπει με σύψη στη μονάδα ένας άντρας και μία γυναίκα, ο άντρας έχει πιο πολλές πιθανότητες να βγει ζωντανός. Το φύλλο δηλαδή είναι παράμετρος προγνωστική για την επιβίωση ενός ασθενούς με σύψη. Αυτό είναι τεκμηριωμένο με μελέτες από τμήματα εντατικής θεραπείας. Το μήνυμα πάντως είναι ότι η λυθίαση ακόμα σκοτώνει και προφανώς έχουμε υποχρέωση να βελτιώσουμε αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, ένα άλλο άρθρο από το Journal of Urology. Πριν φύγει, Σάρα, το μήνυμα εδώ πέρα είναι ότι προσοχή σε έναν κολικό. Αυτό που βλέπω, γιατί έχουμε κάθε μήνα έναν με σύψη στο νοσοκομείο. Αυτοί έχουν πάει. Πάρε το τέτοιο, ναι, εντάξει, πιέσαι τα υγρά, θα πέσει. Αυτό, το ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κλείσει ραντεβού οπωσδήποτε, αυτό χάνεται. Και είμαστε λίγο υπεύθυνοι γι' αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο άρθρο που μου άρεσε πολύ στο Journal of Urology έχει να κάνει με την φαρμακευτική θεραπεία, την προφυλακτική θεραπεία της λυθίασης. Στη μελέτη αυτή, οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν περίπου 9.000 ασθενείς από μια βάση δεδομένων. Ήταν ασθενείς οι οποίοι ήταν κυρίως εργαζόμενοι, ήταν ενεργός πληθυσμός δηλαδή, αφορούσε τους ίδιους και, και τα μέλη των οικογενειών τους και τις εισφορές τις πλήρωνε κατά ένα μεγάλο μέρος ο εργοδότης. Άρα δεν ήταν οι συνταξιούχοι απόμαχοι, να το πούμε έτσι, οι οποίοι κάθονταν στο σπίτι και πληρώνονταν το δημόσιο, ήταν ενεργός πληθυσμός. Και προσπάθησαν να δουν πόσοι από αυτούς συμμορφώνονται με την προφυλακτική θεραπεία που είχαν πάρει για τη λυθίαση, δηλαδή είχαν ένα επεισόδιο λυθίασης, διαγνώστη από τι είναι το μεταβολικό αίτιο, πήραν θεραπεία και πήγαμε να δούμε πόσοι από αυτούς συνέχιζαν τη θεραπεία αυτή σε διάρκεια διετίας. Και το κριτήριο ήταν πόσοι από αυτούς πήγαν
στα επίγοντα, πόσοι μπήκαν στο νοσοκομείο και πόσοι χειρουργήθηκαν. Η μελέτη αυτή θα μου πείτε και γιατί είναι σημαντική. Καταρχήν έχει μεγάλο αριθμό. Δεύτερον, είναι μια μελέτη του πραγματικού κόσμου. Δεν είναι αυτές οι μικρές ελεγχόμενες μελέτες που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες είναι με μικρούς αριθμούς ασθενών. Και το κριτήριο συνήθως, αν δείτε αυτές τις μελέτες που γίνονται σε ακαδημαϊκά κέντρα, το κριτήριο ποιο είναι? Η υποτροπή. Το endpoint συνήθως είναι αν είχαμε υποτροπή στον ακτινολογικό έλεγχο. Εδώ δεν τους ενδιαφέρει η υποτροπή, τους ενδιαφέρει η πραγματική συνέπεια. Δηλαδή, επίσκεψη στα επίγοντα, νοσοκομιακή νοσηλεία, χειρουργείο. Και η διαφορά είναι αρκετά σημαντική. Βλέπετε ότι με μπλε είναι οι μη συμμορφούμενοι ασθενείς. Να πω πάλι ότι οι πιο πολλοί από αυτούς, το 82%, έπαιρνε μονοθεραπεία. Ή κυτρικό κάλιο, ή θιαζίδες, ή αλοπουρινόλι. Ένα 18% έπαιρνε συνδυαστική θεραπεία. Δηλαδή, το 80% έπαιρνε ένα φάρμακο. Δεν ήταν και καμιά περίπλοκη αγωγή. Το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 51% στα δύο χρόνια. Δηλαδή, περίπου οι μισοί συνέχιζαν να παίρνουν τα φάρμακα αυτά για την προφύλαξη. Και βλέπετε τις διαφορές. Συγγνώμη, το ποσοστό, συγγνώμη, είναι πολύ καλό. Όχι, δεν είναι καλό. Είναι άσχετα πάρα πολύ καλό. Είναι καλό. Συγγνώμη, ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό στην υπέρταση? Ξέρω. Και στο διαβήτη είναι ακόμα χειρότερο και είναι εντυπωσιακό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι χάλια στο διαβήτη δεχόμαστε αυτό. Έχει δίκιο ο καθηγητής, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά το 51% εμένα δεν με ικανοποιεί βέβαια. Τώρα, επειδή κάποιος μπορεί να πει εντάξει, μπήκαν στο νοσοκομείο, αλλά μπήκαν γιατί είχαν πνευμονία. Εντάξει, το διορθώσαμε και αυτό λοιπόν. Αν διορθωθούν αυτά τα στατιστικά για, για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και για τη συνοσηρότητα, πάλι βλέπετε το ίδιο αποτέλεσμα. Τι μήνυμα παίρνουμε από εδώ? Πρώτον, οι ασθενείς που παίρνουν προφυλακτική θεραπεία δεν συμμορφώνονται, είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο έμεσο μήνυμα που εγώ πήρα από αυτό το άρθρο, και ίσως γι' αυτό το έβαλα, είναι ότι τελικά η προφυλακτική θεραπεία δουλεύει. Δουλεύει, νάτι. Δουλεύει στην πράξη. Ξαναλέω, όχι στην θεωρητική μελέτη για το αν έκανε μια πέτρα στον κάλικα που μπορεί να μην τον ενοχλήσει ποτέ. Δουλεύει στον κολλικό, δουλεύει στην νοσηλεία, δουλεύει στο χειρουργείο. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να πάμε στα χθεσινά και να πούμε ναι στο μεταβολικό έλεγχο, ειδικά στις υποτροπές, ναι στην προφυλακτική θεραπεία. Ορίστε. Μια πολύ καλή μελέτη που εμέσως τουλάχιστον το επιβεβαιώνει. Λοιπόν, προχωρώ γρήγορα. Εδώ είναι μια μελέτη που συνέκρινε τις καλλιέργειες ούρων σε αυτούς που θα έκαναν διαδερμική με την καλλιέργεια των λίθων. Θα σας πω γρήγορα ότι στο 1 τέταρτο των περιπτώσεων δεν υπήρχε αντίστοιχη σχέση. Δηλαδή, είτε η καλλιέργεια ούρων ήταν αρνητική και ο λίθος είχε πέτρες, είτε άλλο μικρόβιο έδινε καλλιέργεια ούρων, άλλο μικρόβιο έδινε η καλλιέργεια του λίθου. Το ενδιαφέρον αυτής της μελέτης είναι ότι πρέπει να έχουμε το νου μας το τι αντιβίωση θα δώσουμε πριν, και ένα ενδιαφέρον στη σημείο επίσης ότι υπάρχει μια στροφή των καλλιεργειών, των θετικών καλλιεργειών προς τα γκραμ θετικά. Ενώ μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τα γκραμ αρνητικά κυριαρχούν, εδώ διαπίστωσαν ότι πολλά γκραμ θετικά, πολλές καλλιέργειες γκραμ θετικές, με κύριο βέβαια εκπρόσωπο τον εντερόκοκο και κάποια πιο σπάνια μικρόβια. Άρα το τι αντιβίωση θα δώσουμε στη διαδερμική αρχίζει λίγο να γίνεται πιο σύνθετο. Μια μελέτη για την εξωσωματική, η οποία. Το κάνω λίγο βιοπρακτικό. Ποια είναι η επιλογή πριν βγει η καλλιέργεια, δηλαδή τι δίνεται? Τι προτιμάτε? Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία. Θα σας πω τι. Όχι, όχι, ομοφωνία δεν θέλουμε. Εμπειρία θέλουμε. Θέλετε την προσωπική μου άποψη? Όχι, ναι, αλλά πούν δύο-τρεις που ασχολούνται, τι δίνουν? Εμείς δίνουμε, ξεκινάμε το πρωί της μέρας του χειρουργείου, πριν μπει στο χειρουργείο, με κεφαλοσπορίνη Β' γενιάς και μία εφάπαξ δόση μπρικλίντου ενός γραμμαρίου, αμικασίνη ενός γραμμαρίου. Και μετά συνεχίζουμε με την κεφαλοσπορίνη. Αυτό το σχήμα το δικό μας, τη διαδερμική. Πιστεύω ότι ουσιαστικά η αμινογλυκοσίδη κάνει όλη τη δουλειά. Γιατί οι κοινολώνες κατά πολύ έχουν βγει εκτός. Και μετά πιστεύω δηλαδή ότι εμείς συνεχίζουμε για 4 μέρες αμινογλυκοσίδη. Και αν έχει κοραλιοειδή λυθίας πριν, αν έχουμε υποψία λίθου που μπορεί να μας έχει φλεγμονή, έχουμε ξεκινήσει και νωρίτερα. Νωρίτερα, ναι. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια να την τονίσουμε. Για τους λίθους στρουβίτη, ο ασθενής μας παίρνει 5 με 7 μέρες αντιβίωση πριν μπει μέσα, πριν μπει στο χειρουργείο. Και ξεκινάμε την ενδοφλέβεια από το προηγούμενο βράδυ. Για τους λίθους στρουβίτη, αλλά. Συνήθως κεφαλοσπορίνη Β' γενιάς ή με βάση την καλλιέργεια. Έτσι, το ιδανικό είναι να έχεις μια καλλιέργεια που, βέβαια, εδώ, όπως ακούσατε, μπορεί στο 1 τέταρτο των ασθενών να μην σε καλύπτει. Αλλά ξεκινάμε μια κεφαλοσπορίνη Β' γενιάς, όχι κοινολώνες. Εγώ δεν χρησιμοποιώ κοινολώνες πια, δεν τις εμπιστεύομαι. Μια εβδομάδα πριν, όταν θα μπει μέσα, ξεκινάει ενδοφλέβεια και συνεχίζει μετά. Για τους λίθους όμως, τους μη φλεγμονώδεις και χωρίς θετικές καλλιέργειες, το σχήμα είναι πιο απλό. Και θα σκεφτώ σνογκουμεντίν. Δεν ξέρω τι να πω για τον εντερόκοκο. Τι θέλετε να πείτε? Είναι αντιβιωτική αγωγή. Ότι το μοναδικό αντιβιωτικό, έτσι,
αντίληψη ότι το μοναδικό αντιβιωτικό το οποίο ουσιαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς τον εντερόκοκο είναι η αμπικυλίνη. Σε συνδυασμό ή όχι με κλαβουλανικό, αλλά είναι, η βάση είναι η αμπικυλίνη. Το πρόβλημα το ακόμα χειρότερο είναι όταν έχει κανείς εντεροκόκκους που είναι ανθεκτικοί στην αμπικυλίνη. Εκεί αρχίζει η τρέλα πολύ μεγαλύτερη σε αυτό το πράγμα. Αλλά να μεταφέρουμε το μήνυμα, γιατί δυστυχώς ο μέσος Έλληνας ουρολόγος δεν ξέρει, το τονίζω, δεν ξέρει ότι το φάρμακο εκλογής για τον εντερόκοκκο είναι η αμπικυλίνη. Έτσι και να... Η αίσθησή μου είναι τους εντερόκοκκους, οι οποίοι δεν είναι ανθεκτικοί, δεν τους βλέπουμε καν. Γιατί με τον ένα τρόπο ή τον άλλον δεν φαίνονται. Τους έχουμε καλύψει. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στις ανθεκτικότητες. Εκεί πλέον αυτοί που είναι ανθεκτικοί μας τυρανάνε. Ναι, βέβαια, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, θα πρέπει να σας πω, μιλώντας από την προσωπική εμπειρία, ότι από τον καιρό που έχουμε εφαρμόσει αυτά τα θεραπευτικά, αυτά τα προφυλακτικά σχήματα αντιβίωσης, ειδικά για τους λίθους στρουβίτη, έχουμε δει μια δραματική μείωση των εμπειρίων επεισοδίων. Δηλαδή, να σας πω ότι παλιά θυμάμαι, πριν από μια δεκαετία, οι διαδερμικές μας κάναν πυρετούς με τα εγχειρητικά. Τώρα σπανίως ο ασθενής μας θα κάνει πυρετό. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η αντιβιωτική κάλυψη που δίνουμε με όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Δεν έχουμε μείζωνα προβλήματα. Στο δικό μας νοσοκομείο δεν έχουμε πρόβλημα με εντερόκοκο ακόμα. Δεν έχω εντοπίσει πρόβλημα, αλλά για να το έχουν. Ενδεχομένως στην Αθήνα, αν το έχουν οι Αμερικάνοι, φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να το έχουμε όλοι. Δεν θα το γλιτώσει κανείς τελικά. Και εμείς έχουμε. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ουρητηροσκοπικά, είχαμε ένα αρκετά σοβαρό θέμα με πυρετούς και το βασικό μικρόβιο ήταν ο εντερόκοκκος. Ξεκινούσαμε με μιλάω για αρνητικές καλλιέργειες προφανώς, και δίναμε διαχειρητικά κεφαλοσφορίνη. Έκτοτε λοιπόν το αλλάξαμε και δίνουμε διαχειρητικά ογκουμεντίν σε όλα. Ωραία. Έχουν εκμηδενιστεί οι πυρετοί μας. Δεν δίνουμε μπεγκαλίν, όπως είπε ο καθηγητής, δίνουμε αγκουμεντίν, έτσι ώστε να είμαστε. Χάρη κάτι γίνεται. Εντάξει, ίδια κατηγορία είναι, αλλά. Ναι, τώρα εγώ να πω ότι πραγματικά και εμείς έχουμε με τους εντερόκοκκους. Βέβαια, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ίσως δεν είναι σωστό, αλλά μετά από κανένα δύο πολύ σοβαρά επεισόδια που είχα, ξεκινάω με πενέμι. Ναι. Συγγνώμη για την αντίδραση, αλλά ίσως το παρακάνει. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχει καεί στο χειρό. Όχι, ένα λεπτό. Κατάλαβα. Μου συνέβη ένα περιστατικό. Ήταν νέα γυναίκα. Πάντως, για να τα πούμε λίγο, μια και το πλατιάζουμε τώρα. Στέλιο μου, συγγνώμη. Θεωρητικά είναι πολύ ωραία όλα αυτά, το document κλπ. Αλλά στην πράξη, ειδικά στους τρουβίτες, δηλαδή τον χάνει τον άρρωστο μία φορά να τύχει. Η αλήθεια είναι ότι όποιος δει σύψη, ειδικά μετά από διαδερμική ουρτηροσκόπηση, δεν θέλει να την ξαναδεί στη ζωή του. Είναι δραματικό. Και ξαναλέμε ότι η γυναίκα, ο κίνδυνος θανάτου είναι πολύ μεγάλος. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, γιατί και μην το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά και στην ουρτηροσκόπηση αλλά και στη διαδερμική, έχει σημασία και η τεχνική. Δηλαδή, άλλες επιπλοκές είχα στα νιάτα μου, άλλες έχω τώρα. Και παίζει και μεγάλη σημασία ο χρόνος. Αν ρωτήσετε τι είναι το πιο σημαντικό, θα σας πω ο χρόνος. Κάντε το γρήγορα. Ό,τι κάνετε γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα τελειώσει η επέμβαση, η ουρτηροσκόπηση είναι αυτή, η διαδερμική είναι αυτή, τόσο πέφτει ο κίνδυνος του να σου κάνει εμπύρετο μετά ή και σύψη. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα από όλα αυτά που είπαμε, πιστεύω. Ο χρόνος. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρίως στην ΕΦΚΑΜ, τη ουρτηροσκόπηση, πλασάρει τη λογική του να κάνουμε μεγάλες πέτρες. Ναι. Διεθνώς και από διεθνά 38 ονόματα. Δεν μπορεί να κάνεις ΕΦΚΑΜ τη ουρτηροσκόπηση 2,5 ώρες. Είναι εγκληματικό. Και πέρσι στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ενδουρολογία στην Αφρική, η Peggy Pearl, η οποία είναι μια από τους βασικότατους προωθητές της ΕΦΚΑΜ της ουρητηροσκόπησης, βγήκε και είπε πολύ σωστά και προς τιμήν της ότι προσέξτε, έχουμε υπερτιμήσει την ΕΦΚΑΜ της ουρητηροσκόπησης, δεν αναφέρονται οι επιπλοκές μας, και είπε και αυτή ότι οι συμπτικές επιπλοκές αυξάνονται γεωμετρικά όταν αυξάνεις την ώρα σου. Γεωμετρικά, δηλαδή είναι exponential το όλο σκηνικό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορεί να κάνουμε περιστατικά 2 και 2,5 ώρες. Συμφωνούμε. Δηλαδή, άμα το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, θα μας συμβουλεύατε όταν πάμε να την κάνουμε και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να σταματήσουμε, να βάλουμε το stand μας και να πούμε στον ασθενή ήταν πολύ σκληρή η πέτρα, πρέπει να σε ξαναβάλω σε ένα δεύτερο session. Εμείς στο τμήμα έχουμε ώρα. Δηλαδή στην ώρα επάνω σταματάμε. Pick tail και ξανά. Είτε αυτό λέγεται διαδερμικό, τώρα αν είναι διαδερμικό ένα κοράλι και ξέρω ότι στη μία ώρα και ένα τέταρτο θα τελειώσει, θα το πάω μία ώρα και ένα τέταρτο. Παρά τα αυτά ρωτώ πάντα τη νοσηλεύτρια. Πόσο έχω ακόμα,
θα βάλεις ένα μπικτέλ, μια νεφροστομία και θα ξανάρθεις. Δεν ρισκάρεις έτσι. Άμα το παρατείνεις και ακούς μερικούς και λένε είμαι πολύ καλός χειρουργός, έκανα 2,5 ώρες να κάνω ένα κοράλι, είναι λάθος, διότι μια μέρα θα την πληρώσεις σκληρά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου τέλειως αυτό. Αλλά... συμφωνούμε. Και μάλιστα θα λέγα ότι αντί να κάνει κανείς ένα stage procedure, ίσως θα έπρεπε να διαλέξει μια άλλη επέμβαση. Δηλαδή, αν νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει με μια ουρετροσκόπηση, κάνε μια διαδρομή για να τελειώνουμε. Γιατί ξέρετε, πολλοί συναδελφοί είναι ιδιώτες στο ιδιωτικό. Δεν έχει την πολυτέλεια να τον βάλει σήμερα, να τον βάλει στο pigtail, να τον ξαναφωνάξει μετά μια εβδομάδα. Είναι κόστος αυτό. Δεν θα έρθει ο ασθενής. Μην του κάνει ουρετροσκόπηση. Κάνε διαδερμική. Τέλειωνε την γρήγορα. Τώρα μη λες γιατί οι περισσότεροι. Θα κάνουν ουρετροσκοπήσεις ή κάνουν διαδερμική ή κάνουν λίγοι. Εντάξει, άλλο λέω. Υπάρχουν όλες οι πέτρες πια είναι για να τις κάνει με εύκαμπτη ιδιότητα. Το μεγάλο πρόβλημα στο ιδιωτικό στέλιο είναι ότι ο κόσμος νομίζει, έχει την άποψη ότι η εύκαμπτη ουρετροσκόπηση και η ουρετροσκόπηση εν γέννη δεν έχει επιπλοκές. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, το οποίο είναι τεράστιο λάθος και τεράστιο ψέμα. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα πέρασε. Καλλιέργεια πριν, σύντομο χειρουργικό χρόνο. Τώρα εδώ. Εξωσωματική λιθοτριψία. Ένα άρθρο για την εξωσωματική θα μου πει και τι καινούριο μας λέει. Αυτό μας λέει ότι το stepwise ramping, δηλαδή η προοδευτική αύξηση της έντασης στη λιθοτριψία, έχει λιγότερα ποστά επιπλοκών χωρίς να χαλάει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το ξέραμε. Θα μου πεις το... Ναι, είναι προοπτική, τυχεοποιημένη μελέτη. Τέτοιες μελέτες στη λιθίαση δεν βρίσκεις εύκολα. Γι' αυτό και είναι στο European Urology. Λοιπόν, είναι από την Ελβετία. Τυχεοποίησαν 213. Σε προοδευτική αύξηση των kilovolt, ξεκίνησαν με 14.500 χτυπήματα, πήγαν στα 16.000 χτυπήματα και τελείωσαν στο 18.000 χτυπήματα, ενώ η άλλη ομάδα των 205 είχε στάνταρ στα 18 kilovolt, 2.500 χτυπήματα. Λοιπόν, το μήνυμα για να μην σας κουράσω είναι ότι λιγότερα αιματώματα στην ομάδα που είχε προοδευτική αύξηση της έντασης των kilovolt με ίδια αποτελέσματα, ενώ αν το δούμε και σε επίπεδο νεφρικής βλάβης με μέτρηση ουσιών στα ούρα, η β2 μικροσφαιρίνη ήταν πιο αυξημένη σε αυτούς που χτυπιόντουσαν με σταθερή ένταση, είχε μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, νεφρική βλάβη σε κυταρικό επίπεδο. Πιστεύω ότι πιο πολλοί ουρολόγοι που κάνουν λιθοτριψία την κάνουν με αύξηση, κύριε Πανταζή. Έτσι δεν το κάνετε, ή πάτε κατευθείαν στα 18 kV. Όχι, έτσι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί χτυπάνε κατευθείαν στα 18 kV, κατευθείαν σε σταθερό επίπεδο από εσάς εδώ. Χτυπάει κανείς. Ήταν η μόνη απορία όταν τη διάβασα. Λέω, ποιος κάνει το άλλο. Τελικά, μάλλον κάποιοι το κάνουν προφανώς για να το δημοσιεύσουν εδώ οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή είναι μία μελέτη η οποία δεν είναι πολύ σπουδαία, αλλά έχει κλινική πρακτική εφαρμογή. Κύριε Μητρόπουλη, είναι κρίμα που χάσατε τις πρώτες παρουσιάσεις. Πολλές απορίες από τις χθεσινές θα είχαν λυθεί, πάρα πολλές. Εδώ προλάβατε μόνο αυτό το άρθρο, το οποίο τι μας λέει. Μας λέει κάτι που. Εγώ θα σας πω τον καημό μου εδώ με το υπερηχογράφημα. Υπερεκτιμά το μέγεθος των λίθων. Υπάρχουν δύο μελέτες στο 2016. Μία ήταν στο Journal of Urology από το Cleveland Clinic. Και επειδή το Cleveland Clinic ήταν η κλινική που πήγα, αντιλαμβάνεστε, μάλλον θα βάζα εκείνη. Γιατί έβαλα αυτή. Γιατί τούτη εδώ κάνανε υπερηχογράφημα και αξονική με διαφορά μιας μέρας. Ενώ οι άλλοι είχαν κάνει με διαφορά 30 ημερών. Θα μπορούσε να πει κανείς 30 μέρες είναι ένα ικανό διάστημα να αλλάξουν πολλά. Ασθενείς λοιπόν που πήγαν με κολικό έκαναν υπέρηχο και αξονική με διαφορά μιας μέρας. Χώρισαν τους ασθενείς σε τρεις ομάδες, από 5 και κάτω, 5,1 έως 10 και πάνω από 10, με βάση τη μέτρηση της αξονικής. Και πήγαν να δουν μετά τι είχε μετρήσει ο υπέρηχος. Για τους λίθους κάτω από 5, από 5 και κάτω, το ποσοστό υπερεκτίμησης του μεγέθους από τον υπέρηχο ήταν της τάξης του 82%. Και η μέση τιμή υπερεκτίμησης ήταν 3,3 χιλιοστά. Δηλαδή, χοντροειδώς, αν είχες μια πέτρα 5 χιλιοστά, ο υπέρηχος την έδινε 8,3. Έχει τεράστια διαφορά το τι θα κάνεις αυτόν τον άρρωστο. Ειδικά μάλιστα αν είναι με την εγχειρητική παρακολούθηση. Ο ασθενής εδώ θα μπορούσε να πει κανείς πλησιάζει το stone free. Εδώ σίγουρα δεν είναι stone free. Άρα πρέπει να του συστήσει θεραπεία. Συμφωνούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες πέτρες, αλλά δείτε λίγο ότι τα ποσοστά υπερεκτίμηση ήταν χαμηλότερα εδώ και χαμηλότερα εδώ. Το συμπέρασμα του άρθρου είναι το εξής. Ο υπέρηχος σημαντικά υπερεκτιμά το μέγεθος των λίθων. Και επομένως δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος τρόπος για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον ασθενή μας στη συνέχεια. Θα συμφωνήσω σημαντικά εδώ, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τον υπέρηχο σε όλες τις επεμβάσεις που κάνουμε για λιθίαση. Δηλαδή, του έχεις κάνει μια διαδερμική. Του έχεις κάνει second look, γιατί σχεδόν σε όλους κάνουμε second look. Δεν υπάρχει τίποτα. Και κάποιος εξυπνά και όταν αυτός λίγο πόνεσε, λίγο ενοχλήθηκε, τον έστειλε για υπέρηχο και ο ακτινολόγος βρίσκει πέτρες. Μονίμως βρίσκουν πέτρες. Άμα του στείλει την πρωτογενή πέτρα, μπορεί να τη χάσουν. Τις μετεγχειρητικές τις βρίσκουν όλες. Πώς τις βρίσκουν, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, και τι θέλω να πω με αυτό. Το ίδιο υγιεινές πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει και η αξονική. Κάνεις μια εύκαμπτη ουρετροσκόπηση στον κάτω πόλο, ας πούμε.
κάνει την τεχνική dusting. Σκορπίζουν σε κομμάτια του ενός χιλιοστού. Είναι επιτυχημένη αυτή η ουρετροσκόπηση? Είναι. Αυτά θα αθρηστούν. Αν κάνει αξονική, ξέρετε τι θα σου πει ο αξονικός? Ότι έχει πέτρα. Ο αξονικός δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει συγκριματάκια το ενός χιλιοστού. Βλέπει εκεί μία πέτρα. Το άθροισμα αυτών των 10 συγκριμάτων του ενός χιλιοστού. Έχουμε πρόβλημα στη μετεχειρητική παρακολούθηση των ασθενών μας. Αυτό να το γνωρίζετε. Είτε αυτό αφορά την αξονική, είτε αυτό αφορά το υπερηχογράφημα. Γι' αυτό και εμένα με τρελαίνουν μελέτες, με ουρετροσκόπηση ειδικά, που μετράνε το stone free την επόμενη μέρα. Πώς το μετράς την επόμενη μέρα? Έσπασε την πέτρα, δεν πρόλαβα να φύγουν τα συγκρίματα. Αν μετρήσεις στις 30 μέρες, έχει μια λογική. Τα συγκρίματα αυτά θα ξεπληθούν, θα φύγουν. Θα το αξιολογήσεις. Αλλά στη μία μέρα που τον δίνεις stone free, εμένα κανείς ασθενής μου δεν είναι stone free την πρώτη μέρα, αν πάρουμε τα κριτήρια των ακτινολόγων. Κανείς. Εν πάση περιπτώσει, για να μην βλαδιάσω άλλο, ο υπέρηχος, να θυμάστε, υπερεκτιμά το μέγεθος. Και αυτό το λένε δύο μελέτες. Αυτή είναι η μία που έδειξα και σας είπα το λόγο που την επέλεξα. Και κλείνω, γιατί νομίζω πήραμε πολύ χρόνο. Ένα σχόλιο για την παρακολούθηση των λίθων μετά το χειρουργείο. Η ψηφιακή τομοσύνθεση, μια μέθοδος που εφαρμόστηκε στην μελέτη του μαστού, είναι κλασική παλιά τομογραφία, όχι αξονική τομογραφία, η τομογραφία, αν τη θυμάστε, με ακτινολογικό μηχάνημα δηλαδή, στην οποία γίνονται 3-4 λήψεις σε διαφορετικές γωνίες και με τη βοήθεια ενός υπολογιστή γίνεται μια ανασύνθεση και παίρνουμε εικόνες όπως αυτή εδώ. Αυτή είναι η αξονική τομογραφία και αυτή είναι η ψηφιακή τομοσύνθεση, να την πούμε έτσι. Που βλέπετε πόσο ωραία απεικονίζει την πέτρα. Ελάχιστη δόση ακτινοβολία σε σχέση με τη low dose CT και θεωρούν ότι είναι μια ανερχόμενη μέθοδος για την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών μας από λιθίαση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για την προφυλακτική θεραπεία. Με τι ορίζοντα χρονικό τη δίνουμε και πότε τον ξαναβλέπουμε τον άρρωστο? Προφυλακτική για τη λιθίαση. Ναι. Αυτό μάλλον θέλω να το ρωτήσετε χθες τον κύριο Σφουγγαριστό. Θεωρητικά η θεραπεία που δίνει κανείς σαν προφύλαξη θα πρέπει να ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να έχει μια διάρκεια 3 μηνών όπου γίνεται ο πρώτος επανέλεγχος. Εκεί ελέγχεις τον ασθενή σου με ώρα 24ωρου για το αν έχουν μεταβληθεί οι παράμετροι που εσύ θες να διορθώσεις. Και από εκεί πέρα το follow-up κατά κάποιο τρόπο εξατομικεύεται. Εγώ τους βλέπω συνήθως στους 3, 6 και 12 μήνες. Τώρα, η διάρκεια της θεραπείας θεωρητικά είναι φόρου ζωής. Αλλά όπως ακούσατε, η συμμόρφωση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Το μεγάλο πρόβλημά μας είναι στις θιαζίδες που έχουν και αντοχή. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στις θιαζίδες και βλέπεις ότι ξανά η περιοδιστορία επανέρχεται και αναγκαστικά θα τη διακόψεις λίγο και θα την ξαναρχίσεις. Γενικώς όμως η προφυλακτική θεραπεία είναι long term, είναι long life. Για όλη τη ζωή. Δεν έχει. Να κάνω ένα σχόλιο γενικό για τα guidelines, έτσι. Τα guidelines εμπλέκομαι, δεν είμαι biased εναντίον τους, εμπλέκομαι και εγώ στα guidelines, αλλά βλέπετε πόσες διαφωνίες σε κλινικό επίπεδο υπάρχουν σε σχέση με τα guidelines. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα guidelines αποτελούν πλέον κείμενο το οποίο δεν χρησιμοποιούν μόνο οι συνάδελφοι, αλλά χρησιμοποιούν και οι δικηγόροι στα δικαστήρια. Οπότε το πρόβλημα ποιο είναι πλέον? Ότι ό,τι καταγράφεται στα guidelines, καταρχάς δεν είναι updated. Έτσι, διότι τα guidelines τα οποία γράφονται το 16 έχουν τουλάχιστον δουλευτεί το 14 με 15. Έτσι, είναι τουλάχιστον ένα χρόνο εκτός. Αυτά καταγράφονται λοιπόν και παρότι είναι guidelines, σε ένα δικαστήριο χρησιμοποιούνται υπέρ ή κατά σου. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα σημαντικότατο θέμα στο οποίο πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας. Τα guidelines έχουν σχολιαστεί εδώ όχι μόνο της λιθίασης αλλά και των υπόλοιπων παθήσεων εκτεταμένα και έχουν αναφερθεί πολλές φορές ενστάσεις και έχουν συζητηθεί, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα guidelines μας έβαλαν σε ένα δρόμο να μιλάμε έστω στοιχειωδώς μια κοινή γλώσσα, γιατί δεν μιλούσαμε πριν ο καθένας έλεγε τα δικά του. Και κάτι άλλο, να καταλάβουμε λίγο τι είναι τα guidelines. Φτάνεις σε ένα θέμα και βλέπεις ότι δεν έχεις υψηλές αποδείξεις. Είναι 3. Πάλι στα guidelines πρέπει κάτι να γράψεις. Οπότε αναγκαστικά εστερνίζεσαι ένα level of evidence πολύ χαμηλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο. Αυτό να το λαμβάνετε υπόψη σας όταν κριτικάρετε τα guidelines σημαίνει αδυναμία. Δεν είναι λάθος, είναι ό,τι υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά επίσης και ένα άλλο καλό στα guidelines εξός από την κοινή γλώσσα. Εντοπίζεις πολύ ωραία θέματα που να κάνεις εργασίες καλές. Εκεί που έχει χαμηλό low level of evidence. Ένα τρανό παράδειγμα της αποτυχίας των guidelines είναι η σχέση της ρομποτικής, λαπαροσκοπικής και ανοιχτής προστατεκτομής, έτσι. Το 2013
η ρομποτική καλύτερη. Το 14 ίσως ίσια. Το 16 όλα ίδια, έτσι. Δηλαδή, μέσα σε, από χρόνο σε χρόνο, είναι ασύλληπτο. Γιατί πιάνε τα papers.